Όμως για όσα είπατε για τον ρόλο της αλήθειας, πράγματι και εγώ όταν άκουγα την ομιλία του Κεμάλ Κιλιτζάρογλου μου προκάλεσε εντύπωση, αλλά σήμερα υπάρχει και στο πρωτοσέλιδο δημοσίευμα, θα πούμε, αν θέλετε να σας δείξω πρώτα τις εφημερίδες, διότι έχουν σημασία και πριν απ' όλα. Εδώ καταρχάς λέει ότι ο Τσαβούσογλου απάντησε στον Πομπέο, είναι η χθεσινή είδηση που σήμερα τη δημοσιεύουν στην Χουριέτ και γράφει για την Καθημερινή ότι γράφει χαρακτηριστικά το τι είπε ο Πομπέο στον Τσαβούσογλου και ο Τσαβούσογλου ότι απάντησε. Εδώ λέει επίσης για τον κύριο Δένδια που πρότεινε ότι και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή και η Κύπρος, να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Βεβαίως εδώ η Χουριέτ κατηγορεί πως αυτά που λέει ο Δένδιας, ο κύριος Δένδιας, δεν έχουν καμία σημασία διότι υπάρχει και το βέτο της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Εδώ η Τζουμχουρία και εδώ έχει πάλι το ζήτημα του Τσαβούσογλου με τον Πομπέο και λέει η Τουρκία είναι στο στόχαστρο και αναφέρεται στις κακές σχέσεις που έχει η Τουρκία με όλες τις χώρες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΗΠΑ και ερχόμαστε στο θέμα που θα αναφερθούμε. Ο Κεμάλ Κιλιτζάρογλου, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η γενής αφακτό κατηγορεί και λέει ο πειρατής είναι ανάμεσά μας, μίλησε σαν πράκτορας της γερμανικής μυστικής υπηρεσίας. Διότι ο Κεμάλ Κιλιτζάρογλου χθες είπε το εξής, ότι ο Έλληνας διοικητής και οι Γερμανοί είχαν δίκιο στην επέμβαση στο τουρκικό πλοίο. Μάλιστα. Επαναλαμβάνω, λέει ο Κεμάλ Κιλιτζάρογλου, ο Τούρκος αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λέει ότι είχαν δίκιο, καθώς τέσσερις ώρες πριν ειδοποίησαν ότι θα γίνει έρευνα, δεν μπορούσαν να φτάσουν στον Ερντογάν, λέει ο ίδιος, έτσι ισχυρίζεται, για να πάρουν μια απάντηση, για να πάρει απάντηση όλος ο κρατικός μηχανισμός. Ζήτησαν μία ώρα παράταση. Αποτάθηκαν στην πρεσβεία μας στη Ρώμη, λέει, στη τουρκική πρεσβεία. Και εκεί δεν πήραν απάντηση και τότε έγινε η επέμβαση. Υπάρχει ένας κανόνας στο ΝΑΤΟ. Όταν δεν απαντάς, θεωρείται ότι έχεις δώσει συγκατάθεση. Καλύτερα, Μανώλη, δεν θα μπορούσε να τα πει κανείς από ότι τα είπε ο κύριος Κιλιτζάρογλου. Δηλαδή ούτε οι Έλληνες θα μου πει τόσο ωραία. Ούτε εμείς δεν τα έχουμε πει έτσι. Όχι. Ωραία, εγώ δεν θέλω να λέω αν είναι ωραία ή άσχημα. Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή η αξιωματική αντιπολίτευση λέει στην Τουρκία ότι είχαν δίκιο τελικά οι Έλληνες και οι Γερμανοί που έκαναν την επέμβαση στο πλοίο. Δείτε τη δήλωσή του. Akdeniz'de bir gemimiz arandı. Yunan komutan, Almanya, İtalya aradılar. Arama yapacağız diye Türkiye'ye bildiriyorlar. Arama yapacağız diye. İzin verin diye bildiriyorlar. 4 saat geçiyor, cevap yok. 4 saat geçiyor, cevap yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden cevap yok. Çünkü kimse Erdoğan'a ulaşamıyor. Bunun üzerine Roma'daki büyükelçiliği arıyorlar. Biz 4 saattir arıyoruz yani. 1 saatte oradan geçiyor. 5. saatin sonunda NATO'nun bir sessizlik yöntemi diye bir kuralı var. Yani cevap vermezseniz kabul ediyoruz anlamına geliyor. Bunlar da iniyorlar, gemiyi arıyorlar. Θα τον δούμε, Μανώλη, και αργότερα για τα οικονομικά, την παρέμβασή του, που ήταν εξίσου καλός και στα οικονομικά. Λέει πάντως στην ουσία ότι ο Έλληνας διοικητής, ο Έλληνας επικεφαλής όλης αυτής της επιχείρησης, τον οποίο είχαν βάλει στο στόχαστρο οι Τούρκοι, έχει δίκιο. Αυτό λέει ο κ. Τζάρεβιτς στην ουσία. Βεβαίως, ότι σωστά έγινε επέμβαση αυτή. Λέει, διότι ειδοποίησε 4 ώρες πριν, όπως προβλέπετε, δεν πήρε απάντηση. Ο κρατικός μηχανισμός δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με τον Ερντογάν, διότι όλα εξαρτώνται από τον Ερντογάν, ισχυρίζεται ο Κεμάλ Κιλιτζάρογλου. Και μετά από μία ώρα παράταση, πέμπτη ώρα, πια έγινε η επέμβαση. Βεβαίως λέει ότι αυτό έγινε και υπάρχουν και αντιδράσεις αργότερα για άλλα ζητήματα εσωτερικής φύσεως για να ξεχαστεί αυτό το ζήτημα, λέει, και ήταν μια ντροπή τη Τουρκία, δηλώσε χαρακτηριστικά. Όμως, πάμε στον debate τώρα Τσαβούσογλου Πομπέο. Ναι, στο debate Τσαβούσογλου Πομπέο είδαμε ότι ο Τσαβούσογλου τήρησε μια σκληρή γραμμή, αλλά ο Πομπέο ουσιαστικά είπε τόσα πράγματα στον Τσαβούσογλου που ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών τον κατηγόρησε για άλλη μια φορά πως στηρίζει τις ελληνικές και τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όμως ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας χτες μίλησε και σε ένα διεθνές φόρουμ, όπου εκεί ενώ υπάρχει η ρητορική η φιλοευρωπαϊκή ότι έχει φύγει το roots race, ότι δεν υπάρχει ένταση στο Αιγαίο, όλα πάνε καλά. Βλέπουμε ότι για άλλη μια φορά δήλωσε πως η Ελλάδα και η Κύπρος διατηρούν μαξιμαλιστικές θέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ η Τουρκία λέει υποστηρίζει απλώς τα δικαιώματά της στην Ανατολική Μεσόγειο. Ναι. Αλλά κατηγόρησε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό έχει σημασία, λέγοντας ότι υποστηρίζει την εθνικιστική στάση των μελών της, δηλαδή της Κύπρου και της Ελλάδας. Δηλαδή και κατηγορεί την Ελλάδα και την Κύπρο, κατηγορεί και την Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως πλησιάζουμε στη Σύνοδο με μια Τουρκία που λέει ότι γίνεται όλο και πιο Ευρωπαία. In the Eastern Mediterranean,
Our primary concern is to protect our rights as well as those of the Turkish Cypriots. While Greece and the Greek Cypriots are trying to impose their unilateral and maximalist approach on us. We frequently see how EU solidarity is abused to promote the nationalist agenda of these members. Recently, Operation Irini was used as a tool against Turkey. On November 22nd, the operation ordered the boarding of a Turkish flag commercial vessel without our prior consent. This was a clear violation of international law. Μάλιστα. Πάντως, επειδή ερχόμαστε και πιο κοντά, Μανώλη, στη σύνοδο κορυφής σε μερικές ημέρες, από αυτά που λέγονται από πλευράς Τουρκίας, φαίνεται ότι, είναι, ότι θεωρούν πια σίγουρο δεν θα υπάρξει κάποιο σκληρό μέτρο κατά της Τουρκίας, έτσι δεν είναι? Δεν πολύ ανησυχούν δηλαδή. Τα μηνύματα που έρχονται στην Τουρκία από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από κάποιες χώρες, υπάρχουν και χώρες που επικοινωνούν με την Τουρκία με έναν πιο στενό τρόπο, είναι πως δεν θα επιβληθούν σκληρές κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας άμεσα. Ενδεχομένως να υπάρχει μια λίστα που θα προειδοποιούν την Τουρκία για μελλοντικές κυρώσεις σε περίπτωση που. Ναι, κτλ. Και αυτό βεβαίως ικανοποιεί την Τουρκία, καθώς θεωρεί. Τα γράφω και σήμερα και στην Καθημερινή, όποιος ενδιαφέρεται, το λέω το εξής, ότι. Ναι, τα είδαμε, ότι με το ρούτσι. Δεν διαβάζουμε παντού Κωστίδη. Κωστίδη από εδώ, Κωστίδη από εκεί. Τα είδαμε. Τι να κάνουμε. Να σου πω, χτες δούλευα πραγματικά από τις 6 το πρωί μέχρι 11 το βράδυ. Για το ρεπορτάζ. Για να συμπληρώσει τώρα να αναπληρώσει τα κενά της καραντίνας. Θα τα πληρώσει αυτά τα κενά. Δεν θα μείνουν έτσι. Θα σου πω για την καραντίνα, πριν ξεχάσω, αλλά λέει ναι, ότι για το Roots Race, ότι στο Αιγαίο επικρατεί ηρεμία, ετοιμάζουμε μεταρρυθμίσεις. Τι άλλο να κάνουμε? Εντάξει, το παρελθόν έγιναν κάποια πράγματα, λένε. Δηλαδή, η προηγούμενη κυβέρνηση Ερντογάν. Θα βγουν για από πάνω αυτή τώρα. Η κυβέρνηση Ερντογάν, η παρούσα έχει κάνει τα πάντα. Άρα, γιατί να επιβληθούν κυρώσεις? Mm-hmm. Όσο για την καραντίνα που αναφέρετε, και πριν πάμε στο επόμενο θέμα, σήμερα το πρωί, περίπου μισή ώρα πριν, με κάλεσαν από το Υπουργείο Υγείας και έκαναν αξιολόγηση. Ρώτησαν αν τα φάρμακα μου ήρθαν, αν με παίρνει ο οικογενειακός γιατρός, αν ήμουν ικανοποιημένος. Έκανα μια αξιολόγηση και μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό το θέμα. Ναι. Κοίταξε, λειτουργήσε σε μένα. Υπάρχουν και πάρα πολλά παράπονα, έτσι. Δηλαδή, ότι υπάρχουν ουρές στα νοσοκομεία, ότι υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Εντάξει, εγώ πήγα σε ιδιωτικό εργαστήριο και έκανα το τεστ του κορονοϊού. Υπάρχουν προβλήματα, ουρές σε αυτά τα ζητήματα. Αυτό δηλαδή, Μανώλη, θετικό. Μια και μου το λένε και οι συνάδελφοι εδώ στο κοντρόλ, γίνεται ας πούμε και στην Ασία από εκεί απέναντι, το ίδιο γίνονται? Κοιτάξτε, επειδή είναι ένα κεντρικό σύστημα στην Ανατολία, σε παίρνει όλο το τηλέφωνο. Αυτό γίνεται, λες. Λειτουργεί ένα κρατικό μηχανισμό, όμως σαφώς και με πολλά προβλήματα, γιατί πολλά στοιχεία αποκρύπτονται σύμφωνα με την αντιπολίτευση. Ναι. Υπάρχουν και ζητήματα σοβαρά. Δηλαδή, ουρές δεν είναι όλα τόσο ρόδινα. Απλά μου κάνει εντύπωση αυτό. Τώρα, πάμε στην οικονομία. Στο επόμενο ζήτημα που μου έκανε και αυτό εντύπωση. Σήμερα έχουμε κύριε Δάρογλου, συνήθως έχουμε Ερντογάν. Μου έκανε εντύπωση διότι αναφέρθηκαν, επειδή παραπονιόμαστε κι εμείς πολλές φορές, γιατί κάθε ελληνική κυβέρνηση ότι δεν τα πάει καλά, η οικονομία, το ένα το άλλο. Για να δούμε και το τι συμβαίνει, λέει ο αρχικός αξιωματικής αντιπολίτευσης, η Ελλάδα δανείζεται με 0,9% από τις διεθνείς αγορές. Δίνει παράδειγμα προς μίμηση την Ελλάδα. Μας έχει αγαπήσει ο κύριε Ντράγκο. Τουρκία. Πρέπει να ανησυχήσουμε, μάλλον. Τι να σου πω. Τον αγαπήσουμε και εμείς στο τέλος. Να ξέρουμε και την αξία και των ελληνικών κυβερνήσεων. Εγώ δεν κάνω πολιτική, ξέρετε. Όλες οι κυβερνήσεις της Ελλάδας, της σημερινής Ελλάδας, δεν θέλω να λέω. Αλλά λέει, ενώ η Τουρκία δανείζεται με 6%, δηλαδή. Μια απαγορευτικό νούμερο. Κακή κατάσταση. Σε τέτοια κακή κατάσταση βρισκόμαστε στην παρούσα φάση, λέει, ενώ η Ελλάδα είναι σε μια τόσο καλή κατάσταση, μπορεί και δανείζεται με τόσα χαμηλά επιτόκια. Μάλιστα. Εμείς αυτή τη στιγμή ουσιαστικά πάμε για χρεοκοπία, διότι με το 6% είναι τραγικά τα πράγματα, δηλώνει. Yunanistan kaçla borçlanıyor uluslararası piyasalarda? 9%. 1000 liradan 9 lira faiz veriyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti en son 2,5 milyar dolar %6. Dünyanın en yüksek faizini veriyor. Niçin? Tüyü bitmemiş yetimin hakkını kim...